Απόλυτα με τα πρόσωπά μας, δηλαδή δεν θα μπορούσα να φανταστώ εγώ να φοράω τη μάσκα της Μαρίας ή της Ελένης και η Ελένη τη δική μου ή της Μαρίας κτλ. Είναι σαν να έχουμε ταυτιστεί απόλυτα. Σαν να έχει ταιριάξει με το χαρακτήρα μας η μάσκα. Σαν να έχει προσαρμοστεί η μάσκα όμως εμάς. Ούτε πιστεύω ότι με προστατεύει, ούτε ότι με εκθέτει. Τίποτα από αυτά τα δύο. Η μάσκα με βοηθάει να, ούτε να αισθανθώ ασφάλεια. Ίσως στην αρχή, όταν την πρωτοφόρεσα, να πίστευα ότι θα νιώσω μεγαλύτερη ασφάλεια ή κάποιες άλλες φορές ίσως να πίστευα ότι μπορεί να ντραπώ. Αλλά τελικά διαπίστωσα ότι την ώρα που τη φοράω, ξεχνάω ότι φοράω μάσκα. Είναι σαν να είναι μία συνέχεια, ναι, όπως είναι το χέρι, ξέρω εγώ, και το πόδι. Τον βοηθάει στο να μπει περισσότερο σε αυτό το ρόλο της μάσκας, νομίζω. Και τον βοηθάει ίσως και σε αυτό που λέγαμε, δηλαδή να αντιμετωπίσει τους φόβους του. Δεν φαίνεται το πρόσωπό του. Προσωπικότητα. Πρόσωπο. Αντιμετωπίζω, λέμε. Μέτωπο με μέτωπο. Το τέτ α τέτ. Κεφάλι με κεφάλι. Όλο αυτό το πράγμα και ό,τι σημαίνουν όλες αυτές οι λέξεις, με τη μάσκα αλλάζουνε. Αλλιώς αντιμετωπίζεις κάτι φορώντας μια μάσκα. Ξέρουμε τι έχουμε να κάνουμε. Είναι αυτό, το έχουμε σκεφτεί, το έχουμε αισθανθεί και το δουλεύουμε εκείνη την ώρα. Δεν σκεφτόμαστε τον εαυτό μας δηλαδή. Οπότε μετά δεν σκέφτεσαι ότι σε κοιτάζει ο κόσμος, έτσι κι αλλιώς εσύ είπε ότι είσαι ένα ρόλο. Όταν η σκηνή είναι αρκετά μακριά από το κοινό και αρκετά πιο ψηλά από το κοινό ή όταν υπάρχει σκοτάδι και δεν μπορείς να δεις καθόλου το κοινό. Έχει τύχει δηλαδή σε κάποια συναυλία να είμαστε πολύ μακριά, παρότι είχε πάρα πολύ κόσμο, δεν βλέπαμε άνθρωπο. Ήταν σαν να παίζαμε μόνοι μας. Αυτό ήταν μια τελείως διαφορετική αίσθηση από κάποιες άλλες συναυλίες όπου ο κόσμος ήταν σε απόσταση ενός μέτρου. Και σχεδόν και ήμασταν και στο ίδιο επίπεδο. Τελείως διαφορετική σχέση. Και αλλιώς αντιλαμβάνεσαι τα πράγματα. Δηλαδή, μπορεί να μην αντιληφθείς τίποτα όταν το κοινό είναι μακριά, να μην πάρεις τίποτα από το κοινό, ή μπορεί να παρακολουθείς τα πάντα. Εγώ αποφεύγω να παρακολουθώ τα πάντα. Χρειάζομαι μια αποστασιοποίηση. Χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι παριστάνω ότι δεν υπάρχει το κοινό. Και ότι δεν παίζει κανένα ρόλο. Και φυσικά παίζει ρόλο και επηρεάζομαι, αλλά και θέλω να επικοινωνήσω. Αλλά να επικοινωνήσω όχι με πολύ μεγάλη αμεσότητα. Σαν να είμαι ένας ηθοποιός, να επικοινωνήσω μέσω του ρόλου μου. Εγώ δεν θέλω να είμαι αυτός μου. Thank you.
λειτουργία του ντυσίματος σου προκαλεί δημιουργικό άγχος, το οποίο εν τέλει σε βάζει στο πετσί του ρόλου. Στηρίζεται στην όλη φάση από τη μία ότι προσπαθούμε όλο αυτό το πράγμα να είναι, δηλαδή επιρροές, να είναι λίγο ονειρικό, έχοντας αναφορές από Φελίνη μέχρι λαϊκή αρχιτεκτονική, όπως τα αγαφάσια που χρησιμοποιούμε και όλα αυτά, σαν εγκατάσταση που χρησιμοποιούμε τσιμεντόλιθους, λουλούδια παραδοσιακά, βασιλικούς, δηλαδή γεράνια τέτοια. Που στην εγκατάσταση να κάνουμε το live, μέχρι και την, ξέρεις, την, ας το πούμε, την κουλτούρα, την δυτική κουλτούρα με του Σούπερμαν, τους σούπερ ήρωες και όλα αυτά, που εμείς το χρησιμοποιούμε σαν την αίσθηση ότι είμαστε δύο Σούπερμαν, άρα όλοι μπορούμε να είμαστε Σούπερμαν. Έχει να κάνει αυτή η φιλοσοφία με μια DIY φιλοσοφία που ξέρεις ότι άμα μπορώ κάτι να κάνω εγώ, ας πούμε, μπορούμε να το κάνουμε όλοι. Ή άμα θες κάτι πάρα πολύ να το κάνεις, θα το κάνεις. Και έτσι και παίξαμε και μουσική δηλαδή. Σαν... Έτσι ξεκινήσαμε. Είπαμε που γουστάρουμε να παίξουμε μουσική, θα μάθουμε να παίζουμε, θα προσπαθήσουμε να παίξουμε, μπορούμε να παίξουμε. Τέλος πάντων και κάτι κάναμε. Αν αυτό το θεωρείς. Κοίτα, πιστεύω κιόλας ότι είναι, έχουν την επίγνωση ότι ζουν στην Ελλάδα, ότι ένα συγκρότημα rock, ας πούμε, εννοώντας όλα αυτά τα συγκροτήματα, ένα συγκρότημα λοιπόν τέτοιο δεν έχει ιδιαίτερες προοπτικές στην Ελλάδα, οπότε σου λέει, ξέρεις, ας κάνουμε τουλάχιστον και το χαβαλέ μας. Δηλαδή να βγούμε πάρα πολύ στημένοι και καθώς πρέπει και να παίξουμε σωστά τα κομμάτια. Όχι, ανεβαίνουμε πάνω, ντυμένοι, τα σπάμε, ρίχνουμε τις drums κάτω, μετά στο τέλος και κάνουμε ό,τι κουστάρουμε. Δηλαδή ίσως και να είναι και ο τρόπος εκτόνωσής τους, ρε παιδί μου, αυτό. Ακόμα και το
παραδοσιακό, ας πούμε, σπάσιμο το τυμπάνω από το λάκερ, παιδί μου, σαν... Ξέρεις, είναι παραδοσιακή πρακτική του παιδιού. Εικαστικό, ναι, του παιδιού που το έχουν πάρει εικαστικοί καλλιτέχνες και το κάνουν, ας πούμε, από το 20. Και μετά ήρθε και στη rock and roll. Σπάω το παιχνίδι μου, άρα το κάνω δικό μου. Λέει, ναι, είναι κατά κάποιο τρόπο το παιδί, ξέρεις, παίρνει κάτι από το τραπέζι πάνω και το πετάει κάτω, το σπάει και το οικειοποιείται με αυτόν τον τρόπο, ας πούμε. Ναι, πολλοί υποδίονται κάποιο ρόλο. Πάρα πολύ, γιατί το βλέπουν ότι οι περισσότεροι που ξεκινάνε να διασκεδάσουν τον κόσμο το κάνουν για να διασκεδάσουν και οι ίδιοι. Και να πουλήσουν να κάνουν το παραμύθι, να πουλήσουν το όνειρό τους. Και όταν μεταμφιέζεσαι εσύ σε κάτι άλλο, βάζεις κάποιο ρούχο το οποίο δεν θα έβαζες στη ζωή σου, το βάζεις για να μην δείξεις τον άλλον την αδυναμία σου, να φανεί ότι έχεις αυτοπεποίθηση, γιατί εγώ αυτός είμαι, έτσι είμαι, και άμα σας αρέσει, άμα σας αρέσει, τη βόλτα σας. Το κάνω για να προσπαθήσουν τον εαυτό τους, για να μην έχει... Γιατί μπορεί να είναι σαν άνθρωποι ευαίσθητοι, όπως περισσότερο καλλιτέχνες είναι ευαίσθητοι άνθρωποι, δεν είναι σκληροί.